Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Marketplace. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το πρόγραμμα εξοικονόμησης κατοίκων, αλλά και με άλλα επιδοτούμενα προγράμματα που τρέχουν αυτό το διάστημα. Επίσης, θα αναφερθούμε σε τρόπους με τους οποίους θα βελτιώσουμε την επιχείρησή μας και θα την κάνουμε βιώσιμη. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα ασχοληθούμε με τρόπους για να συντηρήσουμε τα παλιά μας αντικείμενα, αλλά και με εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης. Ξεκινάμε όμως με τον κύριο Αγαλιώτη. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Αγαλιώτης είναι μηχανολόγος μηχανικός, ο οποίος θα μας εξηγήσει όσα μπορούμε να μάθουμε για το πρόγραμμα εξοικονόμησης κατοίκων. Τι ακριβώς είναι αυτό το πρόγραμμα, κύριε Αγαλιώτη? Ναι, να πούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Πόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφορά ιδιοκτήτες, οι οποίοι έχουν κτίρια τα οποία είναι νομίμως υφεστάμενα, δηλαδή υπάρχει κάποια οικοδομική άδεια ή κάποιο άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο για αυτά. Βρίσκονται σε περιοχή που η τιμή ζώνης είναι μικρότερη ίση των 2.100 ευρώ το τετραγωνικό. Είναι χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας και καλύπτουν κάποια εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία θα αναλύσουμε παρακάτω. Θα αναλύσουμε πιο μετά. Προς το παρόν, ποιες περιφέρειες καλύπτει? Είναι το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Απλά κάποιες περιοχές εξαιρούνται γιατί έχουν υψηλή τιμή ζώνης. Οπότε οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Και ποια είναι τα ωφέλη όταν κάποιος ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα? Καταρχάς, μιλάμε για ένα άτοκο δάνειο το οποίο χορηγείται και μια επιχορήγηση ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για την εποχή την οποία διανύουμε. Επίσης, το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες αλλά μπορούν να χρησιμεύσουν και στη συνέχεια, γιατί έχουν ισχύει για 10 χρόνια, άρα και για οποιαδήποτε ενοικίαση ή μεταβίβαση του σπιτιού, αυτό θα έχει καλυφθεί από το πρόγραμμα. Καθώς επίσης υπάρχει και ο σύμβουλος του έργου, ο οποίος κατευθύνει τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη σε κάποιες επιλογές για τα συνεργεία, για το τι ακριβώς. Ποια διαδικασία θα ακολουθεί με τα τιμολόγια, με τα δελτία αποστολής και επειδή υπάρχει κάποια διαδικασία σε αυτό το κομμάτι. Και εφόσον γίνει αυτό και το πάρει κάποιος το πρόγραμμα, ανεβαίνει και η αξία του σπιτιού, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, σίγουρα. Ποιες κατοικίες είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση? Όπως είπαμε, είναι οι κατοικίες οι οποίες βρίσκονται σε τιμή ζώνης κάτω των 2.100 τετραγωνικών μέτρων. Υπάρχει η οικοδομική άδεια, είναι νόμιμα τα οικοδομικά. Επίσης, κατά την ενεργειακή επιθεώρηση, έχουν λάβει βαθμολογία μικρότερη ίση του ΔΕΛΤΑ, δηλαδή εξαιρούνται αυτά τα οποία έχουν Α και Β και Γ βαθμό από τον ενεργειακό επιθεωρητή και επίσης δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα, δεν υπάρχει κάποιος άλλος τέτοιος λόγος. Εκτός από τα κριτήρια του σπιτιού, ποιοι άλλοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε αυτό το πρόγραμμα? Σε ό,τι αφορά το κομμάτι, τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία είναι να πούμε, έχουν να κάνουν κυρίως με το ατομικό εισόδημα, αν κάποιος δηλαδή δεν είναι παντρεμένος, ή το οικογενειακό, αν υπάρχει και οικογενειακό εισόδημα. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Υπάρχει η κατηγορία Α1, στην οποία χωρίζονται το ατομικό είναι μέχρι 12.000 ευρώ ή το οικογενειακό μέχρι 20.000 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε πάντα το άτοκο δάνειο και η επιδότηση είναι αρκετά σημαντική, είναι στο 70%. Το οποίο να σκεφτεί κανείς ότι αν οι εργασίες έχουν κοστολογηθεί στις 10.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ πάντα, τότε τα 7.000 ευρώ θα δοθούν από το πρόγραμμα. Άρα το δάνειο το οποίο θα πάρει ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης θα είναι μόνο για 3.000 ευρώ. Αυτό δίνεται πιο σπάνια, φαντάζομαι, από όλα. Κοιτάξτε, υπάρχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν πλέον χαμηλές συντάξεις και φαίνεται από την τελευταία χρήση ότι όντως δηλαδή είναι σε αυτό το κομμάτι, είναι κάτω από 20.000 οικογενειακό και σκεφτείτε ότι αυτοί μπορούν να αναβαθμίσουν τα σπίτια τους και στη συνέχεια τα παιδιά τους, όταν θα τα πάρουν το καλό, να έχουν κάποια σπίτια τα οποία είναι σαφώς ενεργειακά αναβαθμισμένα. Η δεύτερη κατηγορία, η Α2, είναι για ατομικό από 12.000 έως 40.000 ευρώ και οικογενειακό από 20.000 μέχρι 60.000 ευρώ. Δηλαδή βλέπουμε ότι καλύπτει και εισοδήματα τα οποία ξεφεύγουν από τα πολύ χαμηλά που είδαμε πριν. Εκεί είναι το άτοκο δάνειο το οποίο ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις
και υπάρχει επιχορήγηση στο 35%. Δηλαδή από τα 10.000 ευρώ που ας πούμε, είναι μια επένδυση, τα 3.500 ευρώ καλύπτεται το πρόγραμμα. Ωραία. Και το τελευταίο που είναι η κατηγορία Β, έχει να κάνει με ατομικό από 40 μέχρι 60.000 ευρώ και οικογενειακό από 60 μέχρι 80.000 ευρώ. Εκεί βέβαια πέφτει η επιχορήγηση, γιατί όντως υπάρχουν εισοδήματα. Εκεί πάει στο 15%. Mm. Πάλι πάντα με το άτοκο δάνειο που έχουμε δει. Και ποιες εργασίες χρηματοδοτούνται συγκεκριμένα, τι αλλαγές δηλαδή μπορεί να γίνει στο σπίτι? Καταρχάς, οι εργασίες προκύπτουν από τις υποδείξεις του ενεργειακού επιθεωρητή. Συγκεκριμένες εργασίες οι οποίες μπορούν να επιθεωρηθούν έχουν να κάνουν τα κουφώματα, το οποίο μπορεί κανείς να αλλάξει τα αλουμίνια μαζί με τους υαλοπίνακες ή να αλλάξει μόνο τους υαλοπίνακες. Δηλαδή έχει μονά τζάμια και αν μπορεί ο αλουμινάς να δει ότι μπορούν να γίνει ας πούμε, μια πιο μικρή επέμβαση και να έχει ας πούμε, αρκετά καλό αποτέλεσμα, μόνο οι αλουπίνακες. Στη συνέχεια έχει να κάνει με το κέλυφος. Κοιτάμε δηλαδή αν είναι τελευταίος όροφος, αν είναι μονωμένη η ταράτσα. Θερμομονωμένη μάλλον καλύτερα. Ή αν είναι πρώτος όροφος, αν είναι θερμομονωμένη η πιλωτή. Γιατί από εκεί έχουμε σημαντικές απώλειες. Και το άλλο που κοιτάμε είναι μετά πλέον σε κατοικίες, οι οποίες κυρίως είναι μονοκατοικίες, που είναι πιο εύκολη εξωτερική επέμβαση, να κάνουμε μια εξωτερική θερμομόνωση και να, ουσιαστικά να ντυθεί όλο το κτίριο, το οποίο δεν έχει πλέον, είναι αρκετά παλιό και δεν έχει ενδιάμεση θερμομόνωση. Και σε αυτή την περίπτωση δηλαδή, έχουμε το κέλυφος. Πάμε μετά στην τρίτη κατηγορία, η οποία αφορά την θέρμανση του σπιτιού και το σωστό νερό χρήσης. Μπορεί να γίνει αντικατάσταση LED τα καυστήρα, να μπει boiler ή και να επιδοτηθεί και ο ηλιακός θερμοσύφωνας. Αν ένα σπίτι χρειάζεται μόνο μία από τις τρεις περιπτώσεις που αναφέρατε, μπορεί να το πάρει το πρόγραμμα? Βεβαίως. Το πρόγραμμα κοιτάει ουσιαστικά να ανέβει οπωσδήποτε μία ενεργειακή κατηγορία ή αν είναι σε πολύ χαμηλή κατηγορία, να έχουμε τουλάχιστον 30% όφελος από το ότι είναι η κατανάλωση του κτηρίου αναφοράς. Mm. Και μέχρι πότε έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε υποβολές αιτήσεων? Μέχρι εξαντλήσεως των πόρων του προγράμματος, αλλά υπάρχει, από ό,τι φαίνεται, δηλαδή, θα τρέξει για αρκετό καιρό ακόμα. Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να γίνει αυτό. Αν κάποιος θέλει να πληροφορηθεί για όλα αυτά που μας είπατε σήμερα, μπορεί να έρθει από το γραφείο σας? Βεβαίως. Είμαι ενεργειακός επιθεωρητής από το ΙΠΕΚΑ. Είναι να τρέξει στη σελίδα του ΙΠΕΚΑ, μπορεί να βρει οποιονδήποτε άλλον από τον κατάλογο της λίστας. Και να πούμε τη δύο λόγια πώς είναι η διαδικασία. Το πρώτο πράγμα που είναι να κάνει πρωτού βρει ενεργειακό επιθεωρητή είναι να πάει στην τράπεζα που συνεργάζεται με κάποια χαρτιά τα οποία θα του ζητηθούν εκεί, κάποιο ε1 παλιό ή κάποιο καθαριστικό ή το ε9. Να δείξει κάποια στοιχεία ότι το σπίτι αυτό είναι νομίμως υφιστάμενο. Να ελέγξει την τιμή ζώνης από το τελευταίο ΕΤΑΚ που έχει λάβει, που μπορεί να δει εκεί ότι όντως είναι κάτω από το 2%. Και στη συνέχεια η τράπεζα θα του πει ότι σας συγκρίνουμε ένα μέγιστο ποσό για τις επεμβάσεις που είναι να κάνετε, το οποίο δεν ξεπερνάει τις 15.000 ευρώ. Ακολούθως απευθύνεται σε ενεργειακό επιθεωρητή, ελέγχει το σπίτι, κοιτάει ποιες είναι οι επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν και πόσο περίπου κοστίζουν και αν είναι σε αυτό το στο budget το οποίο έχει ήδη έχει βγει και αν δεν μπορούν να καλυφθούν όλες, αποφασίζει ας πούμε, σε ποιες θα εστιάσει που είναι πιο σημαντικές. Και στην ιστοσελίδα πιστοποιητικά.gr και εκεί μπορεί να βρει όλες αυτές τις πληροφορίες. Τι ποσοστό είναι ο προϋπολογισμός ανά οφειλόμενο? Είναι μέχρι, όπως σας είπα, 15.000 ευρώ. Βέβαια, οι τράπεζες συνήθως εγκρίνουν κάτι ανάμεσα, λέτε 10 και 15.000 ευρώ. Mm-hmm. Στις πέντε περιπτώσεις είναι αρκετά ικανοποιητικό το ποσό για να γίνουν σημαντικές επεμβάσεις. Και για να ξεκινήσει κάποιος την όλη διαδικασία, πείτε μας λίγο τα βήματα που χρειάζεται να κάνει για να διευκολύνουμε και τον τηλεθεατή μας. Βέβαια, όπως σας είπα, είναι η πρώτη είναι η επίσκεψη στην τράπεζα. Να δούμε λοιπόν ότι οι προϋποθέσεις και ότι μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Και στη συνέχεια διενεργείται η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση με ενεργειακό επιθεωρητή της επιλογής του πελάτη. Μαζεύονται λοιπόν οι προσφορές με το σύμβουλο έργου, ο οποίος μπορεί να είναι ο ίδιος ο ενεργειακός επιθεωρητής. Συνήθως αυτό ήθιστε, δηλαδή αυτός ο οποίος έχει κάνει ουσιαστικά και όλη την μελέτη, να αξιολογήσει και τις προσφορές, να βοηθήσει τον ιδιοκτήτη, ώστε να πάνε τα χαρτιά στην τράπεζα με το λιγότερο δυνατό, ας πούμε, πηγενέλα και ταλαιπωρία για τον ίδιο.
Αυτός ο επιθεωρητής κοστολογείται επιπλέον? Υπάρχουν κάποιες αμοιβές οι οποίες έχουν βγει ουσιαστικά σαν τιμές αναφοράς από το Υπουργείο, στις οποίες στην πράξη ουσιαστικά υπάρχει μια διαπραγμάτευση στην ελεύθερη αγορά. Το Υπουργείο όμως για τη συγκεκριμένη, επειδή έχει αρκετή δουλειά, δέχεται ουσιαστικά αυτές τις τιμές. Που σημαίνει ότι αυτές καλύπτονται το πρόγραμμα και είναι ευχαριστημένος ότι και ο ενεργειακός επιθεωρητής για τον χρόνο που έχει δαπανήσει και δεν χρειάζεται να επιβαρυνθεί και ο ιδιοκτήτης. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καλλιώτη, που ήσασταν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα περνάμε στο τηλέφωνο που έχουμε τον κύριο Θεοχάρη, εκπρόσωπο της εταιρείας Αλφα Αναπτυξιακή. Κύριο Θεοχάρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια για το πρόγραμμα καινοτομίας που τρέχει αυτό το διάστημα. Έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα ICT for Growth, μάλιστα, για το οποίο έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις και λήγουν στις 15 Μαρτίου. Η δράση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων με απότερο σκοπό την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Η δράση ενισχύει όρημα επενδυτικά σχέδια για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που αφορούν ή βασίζονται σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Δεδομένου ότι η παρούσα δράση αποτελεί ένα συνολικό αναπτυξιακό πλαίσιο για την προώθηση της καινοτόμας επιχειρηματικότητας, δεν τίθενται περιορισμοί αναφορικά με το ειδικότερο αντικείμενο των επενδυτικών σχεδίων και τους θεματικούς τομείς στους οποίους αυτό απευθύνεται. Σε κάθε περίπτωση θα δοθεί βέβαια προτεραιότητα σε επενδύσεις που απευθύνονται σε δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους της διεθνούς οικονομίας, σε τομείς που μπορούν να προσδώσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ελληνική οικονομία, καθώς και σε σημαντικές αγορές του εξωτερικού. Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δύναται να αφορούν στην ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη, στην γεωργία, αλεία και τρόφιμα, στον τουρισμό, στην υγεία και πρόνοια και στις μεταφορές. Μάλιστα. Και τι μπορεί να διεκδικήσει κάποιος από αυτό το πρόγραμμα? Η χρηματοδότηση των προτάσεων που θα ενταχθούν στη δράση μπορεί να καλύπτει δύο διακριτές και πλήρως διαχωριζόμενες ως προς το αντικείμενο φάσης. Είναι η φάση Α και η φάση Β. Στην φάση Α έχουμε την υποστήριξη της έρευνας, του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών και στη δεύτερη φάση είναι η υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια μπορούν είτε να καλύπτουν και τις δύο παραπάνω φάσεις είτε να αφορούν αποκλειστικά τη φάση Β. Δεν επιτρέπεται υποβολή πρότασης που να αφορά μόνο τη φάση Α, που είναι για την υποστήριξη της έρευνας και του σχεδιασμού. Μάλιστα. Ισχύει για όλες τις περιφέρειες? Η συνολική δημόσια δαπάνη που θα διατεθεί μέσω της παρούσας δράσης ανέφερε στα 120 εκατομμύρια ευρώ και το οποίο θα διατεθεί σε όλες τις περιφέρειες. Για την περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου είναι 1 εκατομμύριο ευρώ, για την Αττική είναι 20 εκατομμύρια ευρώ, για τη Στερεά Ελλάδα είναι 2 εκατομμύρια ευρώ, για τη Δυτική Μακεδονία είναι 2 εκατομμύρια ευρώ, για την Κεντρική Μακεδονία 15 εκατομμύρια ευρώ και για όλες τις υπόλοιπες είναι άλλα 80 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Και μέχρι τι επένδυση μπορεί να φτάσει κανείς που ενδιαφέρεται για αυτό το πρόγραμμα? Το ύψος του ελάχιστου και του μέγιστου αιτούμενου προϋπολογισμού, αναπαιδευτικό σχέδιο, ορίζεται αν είναι μεσαίου μεγέθους επενδυτικού σχεδίου, είναι από 300 χιλιάρικα έως 5 εκατομμύρια ευρώ. Και για επενδυτικά σχέδια σημαντικού εύρους είναι 5 εκατομμύρια ευρώ ως 20 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία. Είναι αναγκαίο ο επιχειρηματίας να αποδεικνύει την ίδια συμμετοχή? Στο πλαίσιο της ενίσχυσης επιχειρηματικών σχεδίων από την παρούσα δράση, είναι απαραίτητη για τις υποψήφιες επιχειρήσεις
η τεκμηρίωση της δυνατότητας καταβολής της ίδιας συμμετοχής αυτών στο επενδυτικό σχέδιο. Mm-hmm. Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής της επιχείρησης στην επένδυση δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% του συνολικού προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης. Μάλιστα. Τώρα ξεκινάει ένα καινούριο πρόγραμμα στις 25 Φεβρουαρίου. Αν και θα μας μιλήσετε γι' αυτό και στην επόμενη εκπομπή μας, θα θέλαμε να μας κάνετε μία εισαγωγή από σήμερα. Το πρόγραμμα αυτό είναι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ξεκινάει 25 Φεβρουαρίου και οι αιτήσεις είναι μέχρι 25 Απριλίου και είναι για τις θεματικές ενότητες της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών και του τουρισμού. Για τον τουρισμό, βέβαια, έγινε κάποια τροποποίηση στον οδηγό και μπαίνουν μέσα και τα ξενοδοχεία τριών αστέρων που έχουν δυναμικότητα μέχρι 100 κλίνες. Σε αυτό το πρόγραμμα εντάσσονται υφιστάμενες επιχειρήσεις, νέες και υποσύστασες επιχειρήσεις, και το θετικό είναι ότι για τις νέες και για τις υποσύστασες επιχειρήσεις επιδοτούνται και λειτουργικές δαπάνες, που είναι τα ενίκια, οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ και διάφορα άλλα. Τώρα για το τομέα της μεταποίησης, είναι από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ. Για τον τουρισμό είναι 20.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ. Και για τη θεματική ενότητα του εμπορίου και των υπηρεσιών, είναι από 20.000 ευρώ σε 100.000 ευρώ. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, κύριε Θεοχάρη, και εσείς, κύριε Αγαλιώτη. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break και επανερχόμαστε σε λίγο. Κύριε Σαφανίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Στο προηγούμενο επεισόδιο συζητήσαμε για το πώς μπορούμε και τι κεφάλαιο μπορούμε να βρούμε για να ξεκινήσουμε. Σήμερα θέλετε να μας πείτε για τις πηγές χρηματοδότησης. Ναι, πηγές χρηματοδότησης υπάρχουν πολλές. Mm-hmm. Βέβαια, χρήματα δεν υπάρχουν, αλλά πηγές χρηματοδότησης υπάρχουν. Mm-hmm. Και απευθύνονται και σε όλες τις μορφές επιχειρήσεις, τις μικρές, τις μεγάλες. Αυτή βέβαια την εποχή είναι λίγο τα πράγματα παγωμένα, αλλά ελπίζουμε ότι σύντομα θα υπάρχει ένα άνοιγμα. Ας πιάσουμε τις πρώτες πηγές που ίσως ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο τώρα. Είναι τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά που λέμε, ή τα PEP. Νομίζω είχατε μια εκπομπή την προηγούμενη Δευτέρα με τον κύριο Τσαλκούτη από την Αλφα Αναπτυξιακή που τα εξήγησε. Εξήγησε για το PEP πρόγραμμα του 2012, το οποίο έγινε 456 εκατομμύρια και απευθύνεται σε επιχειρήσεις τουρισμού, υπηρεσιών, εμπορίου. Αυτό που μπορούμε να πούμε ότι είναι κατά 50-60% ανάλογα με την περιοχή, είναι χρηματοδότηση. Και μάλιστα χρηματοδότηση επιδότηση. Δεν τα γυρνάει πίσω τα λεφτά κανείς. Είναι λεφτά τα οποία τα παίρνει αρκεί να τα ξοδέψει εκεί που πρέπει. Το υπόλοιπο 40%, 50% το βάζει ο ίδιος. Αλλά και από αυτό το μεγαλύτερο ποσό μπορεί να το βάλει από χρηματοδότηση, δανειοδότηση δηλαδή από δάνειο, που μπορεί να πάρει από το Ταμείο ΕΤΕΑΜ ή από το πρόγραμμα Jeremy, από αυτά τα προγράμματα που ακούγονται, όπου μπορεί να πάρει με πολύ χαμηλότοκο δάνειο, 2,8-9% περίπου, και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις νέων επιχειρήσεων, μάλλον υφισταμένων τα τελευταία 2 χρόνια ή αυτών που θα γίνουν τώρα, μπορεί να το πάρει και τους τόκους να τους καλύψει από την ίδια την επιδότηση. Αυτό είναι το πρόγραμμα του ΠΕΠ. Υπάρχουν και μερικά ακόμα προγράμματα πιο μικρά, τα οποία αυτές τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες βγαίνουν, όπως είναι ένα για τους άνεργους, το πρόγραμμα ανέργων, που επίσης 100% δίνει επιδότηση, όχι δανειοδότηση, επιδότηση, δηλαδή χαρίζει στην ουσία λεφτά αρκικά ο άνεργος να κάνει μία επένδυση μικρή που προβλέπει το πρόγραμμα και είναι γύρω στα 10.000-13.000 ευρώ. Και το πρόγραμμα της γυναικείας επιχειρηματικότητας, που είναι πάλι για άνεργες γυναίκες ή για γυναίκες οι οποίες κινδυνεύουν να βγουν στην ανεργία, το οποίο μπορεί να δώσει μέχρι 30.000 περίπου.
Επίσης 100%. Που σημαίνει αυτά τα λεφτά υπάρχουν, αρκεί βέβαια να πληρεί κανείς τις προϋποθέσεις που ζητάει το πρόγραμμα. Εάν δεν τις πληρεί τις προϋποθέσεις και δεν μπει στο πρόγραμμα επιδότησης, πού μπορεί αλλού να απευθυνθεί? Τότε, στην περίπτωση αυτή, έχει ορισμένες επιλογές και ας τις πάρουμε σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι το θέλει λίγα λεφτά. Και συνήθως οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν μια μικρή επιχείρηση, μια μικρή αγροτική παραγωγή να ξεκινήσουν, μπορούν να τα έχουν και αυτά στο νου τους. Το πρώτο είναι αυτό που το κάναμε και παλιά στις οικογένειες, όπου μαζεύονται από 500, 1000, 2000, 5000 ευρώ από όλους τους συγγενείς, νονό, ξαδέρφους, μπαμπά, μαμά, γιαγιά, παππού, και συγκεντρώνεται ένα κεφάλαιο 20-30 χιλιάδες ευρώ, το οποίο είναι το κεφάλαιο για να ξεκινήσει κανείς. Εδώ και είναι και ένα τεστ. Παρόλο που δεν έχουμε λεφτά κανείς μας ίσως στην Ελλάδα, ή αυτά που έχουμε τα κρατάμε για το αβέβαιο μέλλον, είναι και ένα τεστ πόσο κανείς αγαπάει τον συγγενή του που θέλει να ξεκινήσει κάτι. Αν τον αγαπάει, το να δώσει 1000 ευρώ ή 2000 ευρώ, δεν νομίζω ότι κάποιοι που έχουν κάποια δεν θα ήθελαν να τα δώσουν. Αυτό λέγεται love money στα αμερικάνικα και δεν είναι αμερικάνικος τρόπος, είναι παλιός ελληνικός τρόπος και ίσως πρέπει να τον ξαναθυμηθούμε λίγο. Αντί να σερνόμαστε και να παρακαλάμε για 5.000 και 10.000 ευρώ να μας δώσει μια τράπεζα ή ένα πρόγραμμα ή οτιδήποτε, μήπως πέντε συγγενείς αν προσαγγίσουμε, τα μαζεύουμε τα λεφτά αυτά. Ένα άλλο πάλι για μικρές επενδύσεις, με το αμερικάνικο όνομα crowdfunding, είναι από να μαζέψουμε με κάποιο τρόπο από πάρα πολλούς ανθρώπους και φίλους και άγνωστους, μικροποσά. Έτσι λοιπόν, να μαζέψω από 1.000 ανθρώπους από 30 ευρώ, έχω 30.000. Βέβαια, εδώ για να μου δώσει κανείς 30 ευρώ τόσοι πολλοί άνθρωποι, πρέπει να έχω πάρα πολύ καλή διεκτύωση στα κοινωνικά δίκτυα, στα social media, Facebook και τα σχετικά. Και δεύτερο, πρέπει η ιδέα μου, η επιχειρηματική μου σκέψη, να είναι ηθική, κοινωνικά σωστή και να αγκαλιάζει πλατή κοινό και ενδιαφέροντα. Έτσι, δεν μπορώ να ζητήσω από 50 ευρώ για να φτιάξω ένα καφέ, μπαρ. Έτσι, αλλά αν ζητήσω από 50 ευρώ για να φτιάξω μια επιχείρηση η οποία θα προωθεί τον τουρισμό σε μια ακριτική περιοχή, μπορεί να υπάρξουν πάρα πολλοί άνθρωποι που να δώσουν από 50 ευρώ, όχι ιδανικά, χαρισμένα. Και τώρα στην περίπτωση που κάποιος χρειάζεται πιο πολλά από αυτά τα 20 με 30 χιλιάρικα που περίπου είπατε, τότε τι θα κάνει? Ναι, τότε πάμε λίγο σε πιο βαθιά νερά, που χρειάζονται λίγο πιο προσεκτικές κινήσεις και πιο διαβασμένοι άνθρωποι. Είναι αυτά που λέμε τα venture capitals, που στην ουσία εκεί ένα capital παίρνει μετοχές από την επιχείρησή σου και βάζει λεφτά. Και στη συνέχεια, αν η επιχείρηση δεν πάει καλά, παίρνει και άλλες μετοχές. Οπότε υπάρχει και ο κίνδυνος να χάσεις την επιχείρησή σου αν την κακοδιοικήσεις, αλλά βέβαια υπάρχει και η δυνατότητα να ξεκινήσεις μια εταιρεία με ξένα λεφτά. Και τα funds, τα οποία είναι για πιο πολλά λεφτά, όπου λίγο πολύ έχουν την ίδια συλλογιστική, απλώς δεν θέλουν μετοχές, απλώς θέλουν να επενδύσουν και να έχουν μια μικρή απόδοση. Και τι ερευνούν οι υποψήφοι χρηματοδότες πριν αποφασίσουν να τοποθετήσουν τα χρήματά τους σε μια επιχείρηση? Ναι. Πριν πω γι' αυτό μια απάντηση, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι ο βασικός χρηματοδότης είναι οι τράπεζες. Δεν τον αναφέραμε γιατί είναι το αυτονόητο. Απλώς αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση που για κάποιους λόγους που είναι γνωστοί δεν έχουν ανοίξει ακόμα τις πόρτες τους, αλλά θέτουμε όλοι ότι θα ανοίξουν τις πόρτες τους. Οι προηγούμενοι τρόποι ήταν βοηθητικοί και συγκυριακοί. Τώρα, το τι κοιτάει ένας επενδυτής? Καταρχήν κοιτάει ό,τι τον ενδιαφέρει για να μην χάσει τα λεφτά του. Τι τον ενδιαφέρει? Πρώτον, αυτός που θα ξεκινήσει, που θέλει μια επιχορήγηση, ένα δάνειο, μια επιδότηση, να καταλάβει ο επενδυτής ότι έχει ένα business plan που λέμε, δηλαδή ξέρει τι θέλει να κάνει. Και αυτό που θέλει να κάνει πραγματικά είναι ζουμερό, βιώσιμο. Άρα το business plan πρέπει να είναι πιστικότατο. Δεύτερο, και μέσα στο business plan φαίνονται αυτά, πρέπει να πιστεί ότι θα έχει μια απόδοση οικονομική το κεφάλαιο που θα επενδύσει. Αυτό που λέμε το return on investment, η απόδοση της. Το τρίτο είναι να έχει μια στρατηγική τι θα κάνει αν θέλει να φύγει από την επιχείρηση ή να την εγκαταλείψει, να βλέπει συμβόλαια ότι υπάρχουν στην εταιρεία και βέβαια το πρώτο είναι ότι πρέπει ο επενδυτής
αυτή η επένδυση να συμβαδίζει με την επενδυτική του στρατηγική. Δηλαδή, αν κάποιος επενδύει στην Ελλάδα μόνο στην ενέργεια, όταν του πάει κανείς μια πολύ καλή επένδυση σε άλλο τομέα, μπορεί να πει «Δεν με αφορά η στρατηγική μου, αναφερόμαστε για ενέργεια». Μάλιστα. Κύριε Θεοφανίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και την επόμενη φορά που θα είστε μαζί μας, θα μιλήσουμε για το πώς μπορεί κάποιος να οργανώσει την ομάδα του και να διοικήσει την εταιρεία του, έτσι δεν είναι? Ναι, το οποίο είναι για μένα το σημαντικότερο, γιατί αυτό κρατάει σε ζωή την εταιρεία για τα επόμενα 10-15 χρόνια. Και επίσης είναι αυτό το οποίο το κοιτάει ο επενδυτής, γιατί θέλει να δει τον τιμονιέρη, ποιος θα είναι ο τιμονιέρης και το πλήρωμα που θα κοπηλατήσουν τη βάρκα της επένδυσής του. Πολύ σημαντικό και αυτό. Ναι. Οπότε θα περιμένουμε μέχρι την επόμενη εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Επίσης. Κύριε Κολαΐτη, καλησπέρα σας. Μαζί μας έχουμε λοιπόν τον κύριο Κολαΐτη, ο οποίος ασχολείται με τη συντήρηση παλιών αντικειμένων και έργων τέχνης, έτσι. Αρχικά, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα και το ενδιαφέρον σας για αυτά τα αντικείμενα? Ναι, από μικρός είχα μία τάση στα παλιά αντικείμενα. Τα επεξεργαζόμουν, τα έφτιαχνα, τα χάλαγα όσο πιο μικρός ήμουν. Μεγαλώνοντας, το έκανα χόμπι. Το είχα ως χόμπι. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι έχουν σπουδάσει κάτι άλλο, αλλά και το είχα ως χόμπι. Συνήθως οι άνθρωποι κάνουμε αυτό που πρέπει και όχι αυτό που θέλουμε. Τελικά το κατάφερα και το έκανα επάγγελμα. Αυτό που με συναρπάζει σε αυτή τη δουλειά είναι ότι σε αυτό το αντικείμενο παίρνω ένα αντικείμενο σχεδόν κατεστραμμένο και του δίνω ζωή. Το φέρνω σχεδόν στην αρχική του μορφή. Mm-hmm. Πότε να επιπλοθεωρείται αντίκα? Τα βιβλία συνήθως λένε ότι είναι πάνω από 35 ετών. Εμείς πρακτικά είναι κάτω του 1960, 60-65. Μάλιστα. Αυτό θεωρούμε αντίκα. Και σε αντικείμενα και σε πίνακες και σε έργα τέχνης. Και γιατί κάποιος να επιλέξει να έχει στο σπίτι του αντίκες? Εκτός το ότι θα του αρέσουν προφανώς. Ναι. Ποιος δεν θα ήθελε να έχει στο σπίτι του ένα έργο τέχνης? Ναι. Αυτοί που είναι έτσι πιο πολύ της μοντέρνας τεχνολογίας και ίσως να μην τους αρέσουν, έχουν κάποιο άλλο όφελος, ίσως έχουν παραπάνω αξία από τα απλά θα σας πω. Έπιπλα. Συνήθως τα παλιά αντικείμενα είναι τόσο, καταρχάς να πω, είναι φτιαγμένα από ανθρώπους με μεράκι. Είναι βασικό αυτό. Μετά μπορεί να το έχει συνδυάζονται σε πολλά είδη διακόσμησης μέσα σε ένα σπίτι. Okay. Όσο μπορεί να είναι διακοσμημένο ένα σπίτι. Και έπειτα το βασικότερο, βασικό για πολλούς, είναι η αξία. Η αξία στις αντίκες ως σε εκατοντάδες κρίσεις και αν περάσουν, η αξία τους δεν πέφτει, ανεβαίνει. Okay. Είναι πολύ βασικό αυτό, ως αντικειμενική τους αξία. Και πώς γίνεται η συντήρησή τους, είναι πολύπλοκη? Συνήθως, ναι. Θέλει υπομονή και επιμονή αυτή η συγκεκριμένη δουλειά. Υπάρχουν πολλά είδη συντήρησης. Εγώ προσωπικά υπάρχει μια σειρά πραγμάτων. Μπορώ να την εξηγήσω. Είναι δηλαδή, παίρνεις ένα κομμάτι, ένα παλιό αντικείμενο, το σβερνιτσάρεις, βγάζεις τα παλιά χρώματα, λούστρα από πάνω, το φέρνεις στην αρχική του μορφή, το ξύλο. Του κάνεις απεντόμωση, βασικό για το σαράκι, που έχουν συνήθως τα περισσότερα έπιπλα έχουν. Το ξεκολλάς, το ξανακολλάς, κάνεις όλες τις ξυλουργικές εργασίες που έπονται. Ό,τι είναι σάπιο, το πετάς και βάνεις, το αντικαθιστάς με το ίδιο ξύλο. Και στη συνέχεια το στοκάρεις και το τρίβεις και το βάφεις με κάσια, γομολάκια και κερί. Mm. Αυτό είναι το είδος της συντήρησης που λέμε εμείς. Δηλαδή με κερόλουστρο. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις. Κάποιοι τα φτιάχνουν με βερνίκια, με λούστρα, αν έχετε ακούσει κτλ. Αυτό είναι λάθος. Λάθος γιατί το ξύλο, όσες εκατοντάδες χρόνια και αν έχουν περάσει που είναι κομμένο, είναι ζωντανός οργανισμός. Θέλει και πρέπει να αναπνέει. Επομένως, γι' αυτό και το λέμε συντήρηση αναπαλαίωση. Αυτή τη συγκεκριμένη συντήρηση που κάνω εγώ και πολλοί σαν εμένα, θα αφήνει τους σπόρους του ξύλου ανοιχτούς. Άρα πρέπει να είναι παλιό ούτως ή άλλως το έπιπλο για να το κάνει αντίκα κάποιος, έτσι. Διαφορετικά θα είναι μια τεχνοτροπία ψεύτικη που κάνουν και λένε ότι είναι αντίκα. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση? Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Συνήθως τα καινούργια έπιπλα και στα αντικείμενα που βγαίνουν, εντάξει, φτιάχνουν διάφορες τεχνοτροπίες. Mm-hmm.
Λοιπόν, και πώς μπορούμε τώρα να διατηρήσουμε ένα τέτοιο έπιπλο και αντικείμενο σε καλή κατάσταση? Μια καλή συντήρηση αναπαλαίως, όπως προείπα, ναι, και με λίγη προσοχή, λίγη περισσότερη προσοχή από ότι τα καινούργια έπιπλα, ας πούμε, τα καινούργια αντικείμενα. Αυτή η συντήρηση, άμα γίνει μία φορά, δεν ξαναχρειάζεται λογικά. Όχι, θεωρητικά δίνουμε μία εγγύηση 60 χρόνων τη στιγμή που δεν το κάθεται. Δεν το πιάνεις ένα έπιπλο να το χτυπάς, να το πλακώνεις κλωτσές. Είναι παράλογο. Και τι, να το προσέχεις. Οι τιμές σας και σε εσάς, πού κυμαίνονται περίπου? Οι τιμές τώρα, βάσει της κρίσης που όπως υπάρχει, εντάξει, κοιτάξτε να δεις, είναι προσιτές στον κόσμο. Δεν είναι, γιατί πολλοί ακούνε ένα αντικείμενο αντίκα και νομίζουν ότι είναι πάρα πολύ ακριβό. Όχι, είναι πολύ προσιτές. Μπορεί κάποιος δηλαδή, οποιοσδήποτε δηλαδή, να αγοράσει ένα αντικείμενο, ένα έργο τέχνης, ένα αντικείμενο παλιό, μια αντίκα. Μπορούμε κιόλας σε ένα έπιπλο παλιό που δεν είναι αντίκα, να το μετατρέψουμε σε αντίκα? Από θέμα βαφής που τώρα τελευταία είναι λίγο της μόδας να τα κάνουμε όχι στο συνηθισμένο στυλ καρυδί, ας πούμε, ή καρυδί σκούρο ή μέτριο ανοιχτό, μπορούμε να το κάνουμε ντεκαπέ ή ξασπρισμένο, ναι, μπορούμε, γίνεται. Γίνεται και αυτό. Και έτσι πάει και στην προηγούμενη, σε μια πιο προηγούμενη ερώτηση που μου κάνατε, ότι μπορεί να συνδυαστεί σε πολλά είδη διακόσμηση σε ένα σπίτι. Εσείς δηλαδή, όσο πιο παλιό σας φέρουν ένα αντικείμενο, τόσο πιο καλή θα γίνει αυτή η μεταμόρφωση σε αντίκα ή δεν παίζει ρόλο? Όχι, δεν παίζει τόσο πολύ μεγάλο ρόλο. Περισσότερο ρόλο παίζει σε ποια κατάσταση είναι το έπιπλο. Και κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό, αλλά συνήθως γίνεται. Δεν είναι τόσο πολύ δύσκολο. Και όταν έρθει κανείς σε εσάς, μπορεί να κάνει όλες αυτές τις αλλαγές που προαναφέρατε, και να το αναπαλαιώσει αλλά και να το μετατρέψει σε αντίκα? Βέβαια. Τι μπορεί να κάνει, δηλαδή, ερχόμενος κάποιος σε εσάς, επειδή του αρέσουν αυτού του τύπου τα έπιπλα, καταρχήν θα βρει αντίκες αυτούσιες να αγοράσει? Ναι, εγώ προσωπικά ασχολούμαι μόνο με αντίκες, ότι είναι και όχι αντίγραφα, γιατί συνήθως στις μέρες μας κυκλοφορούν πάρα πολλά αντίγραφα. Ναι, έχω μόνο αντίκες και σε αυτό που με ρώτησες, ναι, μπορεί να το μετατρέψει και να το κάνουμε όπως θέλουμε. Συνήθως δεν μπορούμε να επεμβαίνουμε βέβαια σε πολλά, αλλά όσο μπορούμε. Μάλιστα. Όσο πιο παλιό και τόσο πιο ακριβό ισχύει αυτό? Ναι, σχετικά ισχύει, ναι. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο ακριβό. Ωραία. Εξαρτάται βέβαια, αν είναι για παλιό αντικείμενο, μιλάμε για έπιπλο, για πίνακα, για γεωγραφία, όλα έχουν τα είδη τους. Για τις αντίκες, συνήθως τι υλικά χρησιμοποιείτε, τι τύπου ξύλα, γενικά τι υλικά? Ναι, τα υλικά, ναι, αυτό δεν το είπαμε. Τα υλικά είναι φυσικά. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε συντήρηση αναπαλαίωση στις αντίκες είναι φυσικά υλικά. Δεν είναι χημικών προϊόντων. Όπως προείπα, τη γομολάκα, τη κάσια, το κερί που τα περνάμε, όλα αυτά είναι φυσικά προϊόντα. Γι' αυτό και αφήνουν τους σπόρους του ξύλου ανοιχτούς. Δεν το κλείνουν το ξύλο. Δεν ανακλίνουν τους σπόρους του ξύλου. Δεν τους κλείνουν για να μπορεί να αναπνέει. Τα ξύλα συνήθως που φτιάχνονταν οι αντίκες παλαιότερα ήταν καρυδιά, οξιά, δρύς. Τα καλύτερα βέβαια ξύλα είναι η καρυδιά και το δρύς. Από τα καλύτερα ξύλα που μπορείς να έχεις ένα έπιπλο αντίκα. Και όσο πιο σκαλιστό και περίτεχνο είναι, τόσο και πιο ακριβό? Ναι, αυτό είναι σχετικό. Γιατί μπορεί να είναι ένα σκαλιστό κομμάτι και να είναι του 1940, ας πούμε, ή να είναι πιο λιτό κομμάτι και να είναι του 1870. Έχει διαφορά. Αυτές οι διαφορές παίζουν. Συνήθως τα ελληνικά κομμάτια, εγώ προσωπικά ασχολούμαι με τα ελληνικά κομμάτια. Το 97% των κομματιών μου δηλαδή είναι ελληνική τέχνη. Είναι πιο λιτά κομμάτια, δεν είναι τόσο πολύ σκαλίσματα. Συνήθως στη Γαλλία, στην Αγγλία, εκεί φτιάχνανε πολλά σκαλίσματα πάνω σε ένα αντικείμενο, σε μια αντίκα. Αν σας φέρουν ένα έπιπλο που λείπει ένα κομμάτι του, μπορείτε να το αντικαταστήσετε εύκολα? Και βέβαια, γίνεται, ναι, και αυτό, ναι, 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 ναι. Το κάνετε και αυτό. Πού μπορεί να σας βρει κανείς, στην ιστοσελίδα σας, μπορεί να παραγγείλει από εκεί? Ναι, ναι, στην ιστοσελίδα μου. Βέβαια την εταιρεία μου, την επιχείρησή μου την έχω στην Πάτρα. Υπάρχει και ιστοσελίδα που μπορεί να δει εκεί κάποια κομμάτια, όχι όλα βέβαια, γιατί έχω ένα κατάστημα πολύ αρκετά μεγάλο με πάρα πολλά αντικείμενα. Στην ιστοσελίδα και τηλεφωνικώς με mail, ότι μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου. Ποια είναι η ιστοσελίδα, δεν την είπαμε? Είναι αντίκεσκολαίτης.gr, www.antikeskolaitis.gr. Πολύ ωραία. Και μπορεί, είπαμε, να κάνει την παραγγελία και μόνο από εκεί, ή χρειάζεται να σας πάρει και τηλέφωνο? Και από εκεί μπορεί να στείλει ένα mail, αλλά πιο καλύτερα συνήθως όταν μιλάμε για αντίκες δεν είναι κάτι το απλό. Πρέπει να μιλήσεις
και με κάποιον που γνωρίζει, με εμένα δηλαδή, πρέπει να μιλήσει μαζί μου για να του εξηγήσω κάποια πράγματα. Mm-hmm. Και αυτός να γνωρίζει και να ξέρει τι παίρνει βασικά, έτσι, τι θέλει να πάρει. Πολύ ωραία. Στην Αθήνα έχετε πελάτες, έρχεστε συχνά, εξυπηρετείτε κόσμο. Ναι, έχω αρκετούς πελάτες στην Αθήνα. Ναι. Λόγω ότι συνεργαζόμουν και παλαιότερα με έναν αντικέρ που είχαμε κατάστημα εδώ στην Αθήνα, έχω αρκετούς πελάτες. Ανεβαίνω συνέχεια στην Αθήνα. Μάλιστα. Οπότε να σας φέρω και ένα δικό μου έπιπλο που έχω. Ωραία. Έχετε και κάποια προσφορά να μας προτείνετε? Και βέβαια, τώρα λόγω της εκπομπής και αυτά, όποιος τηλεφωνήσει ή όποιος στείλει με τη σελίδα και δει κάτι που του αρέσει και αυτά, θα μπορούσε να έχει ένα 25% έκπτωση. Ή πάρει τηλέφωνο για να συντηρήσει ένα κομμάτι που θα θέλει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε που ήσασταν και μαζί μας. Σας ευχαριστώ. Εμείς, αγαπητοί φίλοι, πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε και έχουμε κοντά μας τον κύριο Αλατζαδάκη από την εταιρεία Αλατζαδάκης Technologies. Κύριε Αλατζαδάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σήμερα θα μας μιλήσετε για έναν ακόμα τρόπο θέρμανσης, την αντλία θερμότητας. Ακριβώς. Πείτε μας αρχικά λίγα λόγια για αυτήν. Η αντλία θερμότητας, για να το πούμε έτσι απλά, είναι μία συσκευή η οποία αντλεί θερμότητα από μία θερμική πηγή όπως είναι ο αέρας, το έδαφος και το νερό και με μία μικρή βοήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας τη μεταφέρει σε μία άλλη συσκευή παρέχοντας σε εμάς είτε ζεστό και κρύο αέρα, είτε ζεστό και κρύο νερό. Αυτά κατεξοχήν. Και πώς λειτουργεί ακριβώς? Η αντλία θερμότητας, να το κάνουμε έτσι απλό, πώς λειτουργεί. Η αντλία θερμότητας, θα ήθελα να φανταστεί ο κόσμος ότι είναι μια συσκευή όπως είναι το εξωτερικό μηχάνημα, το air condition. Αυτή λοιπόν η συσκευή απορροφάει τα θερμικά μόρια του αέρα. Γίνεται μία συμπίεση μέσα στο ίδιο το μηχάνημα, μία μηχανική συμπίεση και μεταφέρει, όπως είπαμε και πριν, δημιουργεί ζεστό και κρύο νερό, το οποίο εμείς το μεταφέρουμε σε μία άλλη συσκευή που βρίσκεται εσωτερικά του σπιτιού, είτε αυτό είναι καλωριφέρ, ένα απλό καλωριφέρ, είτε αυτό είναι fan coil, δηλαδή ένα καλωριφέρ με υποβοήθηση του αέρα, είτε αυτό είναι ακόμα και κλιματιστικό μηχάνημα, δίνοντας λοιπόν κρύα και ζεστά νερά. Και παράλληλα μπορούμε να δώσουμε και ζεστά νερά χρήσης σε ένα boiler, μέσω ενός boiler. Και γιατί κάποιος να επιλέξει αυτόν τον τρόπο θέρμανσης, τι ωφέλη θα έχει? Κοιτάξτε να δείτε, όπως προείπαμε, η αντλία θερμότητας είναι ένα μέσο που χρησιμοποιεί τα φυσικά στοιχεία της φύσης. Δηλαδή χρησιμοποιεί το ζεστό αέρα, κάποια θερμικά μόρια του αέρα, κάποια θερμικά μόρια του εδάφους, κάποια θερμικά μόρια του νερού και με μια πολύ μικρή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας κάνει αυτό το μεταβολισμό, δηλαδή ένα μηχανικό μεταβολισμό για να μας δώσει ζεστά νερά. Άρα σημαίνει ότι με πολύ λίγη κατανάλωση ρεύματος παίρνουμε αυτό που θέλουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν έχουμε μια αντλία θερμότητας για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών, το οποίο χρειάζεται γύρω στα 12 κιλοβάτ συνολικά, εμείς με ένα πολύ χαμηλό, δεν καίμε 12 κιλοβάτ ρεύμα, καίμε το 1 τρίτο, δηλαδή γύρω στα 3 κιλοβάτ. Δηλαδή, δίνοντας ρεύμα στην αντλία θερμότητας 3 κιλοβάτ, παίρνουμε 12, έχουμε απόδοση 12. Αυτό είναι πάρα πολύ συμφέρον για το... Όντως. Τώρα η εγκατάσταση είναι εύκολη? Η εγκατάσταση είναι με τα συστήματα που υπάρχουν, με τις αντλίες θερμότητας που υπάρχουν, είναι πραγματικά εύκολη. Είναι πραγματικά εύκολη. Ωραία. Και το κόστος της? Κοιτάξτε να δείτε. Το κόστος κατεξοχήν για την αντλία θερμότητας έχει να κάνει με το εκάστοτε μηχάνημα που θα επιλέξουμε. Αναλόγως λοιπόν τον τύπο του μηχανήματος και της εταιρείας που θα επιλέξουμε, η εγκατάσταση δεν έχει να κάνει. Είναι κατεξοχήν εύκολη, να το πούμε έτσι, για όλες τις εταιρείες που κατασκευάζουν αντλίες θερμότητας. Mm-hmm. Τι δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν? Δικλείδες ασφαλείας. Εγώ θα έλεγα, για να το γνωρίζει ο κόσμος, να επιλέγει αντλίες θερμότητας εγγυημένες που να έχουν δουλέψει στην αγορά και να γνωρίζουμε καλά την απόδοσή τους και φυσικά να έχουν και ένα καλό σέρβις, δηλαδή να υπάρχει μια αντιπροσωπεία που τα υποστηρίζει.
Υπάρχει κάποιο πιστοποιητικό σε περίπτωση που πάθει κάτι τα πρώτα 1-2 χρόνια? Φυσικά και υπάρχει, φυσικά και υπάρχει. Αυτό νομίζω το έχουν όλες οι εταιρείες. Παρά αυτά όμως, θα λέγαμε ότι οι άνθρωποι που κάνουν το service, να το πω έτσι, του μηχανήματος και το γνωρίζουν καλά, είναι εκείνοι που τελικά βοηθούν όλο τον καταναλωτή. Κάθε πότε χρειάζεται αυτό το service που αναφέρετε? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένας προληπτικός έλεγχος μία φορά το χρόνο, ένας καθαρισμός. Δεν μιλάμε για ένα βαρύ καθαρισμό, γιατί δεν έχουμε πλέον ούτε καυστήρες, δεν έχουμε δηλαδή κάποια μέρη μηχανήματος που παίρνουν ορυκτά καύσιμα, ούτε καυστήρες έχουμε, ούτε καμινάδες έχουμε που χρειάζεται καθαρισμός. Είναι πολύ απλός ο καθαρισμός, απλά περνάει το συνεργείο, καθαρίζει το μηχάνημα, τα εσωτερικά και το εξωτερικό μηχάνημα και συντηρεί την εγκατάσταση. Κάποιος τώρα που καπνίζει, παίζει κάποιο ρόλο? Μήπως χρειάζεται να γίνεται πιο συχνά η συντήρηση? Κοιτάξτε, εδώ θα μπούμε στη λογική, θα μιλήσουμε και σε κάποια άλλη εκπομπή του κλιματισμού. Αναλόγως των μηχανημάτων που επιλέγει, αν δηλαδή τα μηχανήματα που υπάρχουν μέσα λειτουργούν με αέρα, έχουν κάποια φίλτρα ή έχουν τα στοιχεία τα λεγόμενα τα οποία καθαρίζουμε, σίγουρα χρειάζεται ένας πιο τακτικός έλεγχος. Ο αέρας που βγαίνει ξηραίνει την ατμόσφαιρα. Αναλόγως λοιπόν στο τι μηχάνημα, εσωτερικό μηχάνημα πλέον θα επιλέξουμε. Αν αυτό το μηχάνημα μεταφέρει ζεστό αέρα, υπάρχει μια ελαφρέα ξηρότητα του αέρα, την οποία όμως εμείς μπορούμε αν έχουμε και μια εισρωή φρέσκου αέρα, μπορούμε να την εξισορροπήσουμε. Απ' την άλλη πάλι, αν πάμε σε κάτι πιο συμβατό όπως είναι το καλοριφέρ, εκεί πλέον δεν έχουμε τόσο ξηρασία. Σίγουρα. Και πόσα τετραγωνικά καλύπτει ένα τέτοιο μηχάνημα για να ζεστάνει όλος ο χώρος? Ναι. Αναλόγως. Υπάρχουν μηχανήματα που καλύπτουν από ένα διαμέρισμα, να το πω έτσι, 60 τετραγωνικών, μέχρι μια κατοικία 300 τετραγωνικά και πολύ παραπάνω, αν μπορεί να μπει κάποια συστοιχεία τέτοιων μηχανημάτων και να εργάζονται αναλόγως. Σίγουρα όμως για τις μέρες μας η αντλία θερμότητας είναι κάτι πάρα πολύ προσοδοφόρο σε θέμα ενέργειας. Σίγουρα. Κάποιος μπορεί να φέρει το μηχανισμό αυτό σε εσάς ή μπορείτε να πάτε κι εσείς στον ίδιο τον χώρο? Όχι, κοίτα, είναι πολύ απλό. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο, μάλλον να το πούμε εξ αρχής, πηγαίνουμε, κάνουμε μια αυτοψία του χώρου, βλέπουμε τι ανάγκες χρειάζεται ο χώρος, πώς μπορούμε να εγκαταστήσουμε μια αντλία θερμότητας, τι δυνατότητες υπάρχουν και φυσικά ρωτάμε τον πελάτη αν θέλει αυτή η αντλία θερμότητας να του δίνει μόνο ζεστά νερά ή αν θέλει να του δίνει ψήξη θέρμανση, να κάνει και παράλληλα να κάνει και ψήξη. Από εκεί και πέρα του προσφέρουμε εμείς κάποιο μηχάνημα το οποίο, όπως είπαμε, βρίσκει σε μια εγγύηση και το σερβάρουμε και παράλληλα ό,τι και να χρειαστεί. Δίνουμε ένα τελικό κόστος μια προσφορά και από εκεί και πέρα ο πελάτης αν θέλει προχωράει. Και... Το σέρβις που προσφέρεται είναι δωρεάν? Κοιτάξτε να δείτε. Το σέρβις είναι δωρεάν σε οτιδήποτε χρειαστεί, σε οποιαδήποτε βλάβη υπάρχει. Προληπτικά το κόστος είναι χαμηλό στο να γίνεται μια συντήρηση μια φορά το χρόνο. Είναι γύρω στα 50, από 50 μέχρι 100 ευρώ. Ένας προληπτικός έλεγχος, να το πω έτσι. Mm-hmm. Να γίνει ένας προληπτικός έλεγχος. Ωραία. Και από πού μπορεί να επιλέξει κανείς κάποιο από τους μηχανισμούς σας? Μπορεί να μπει στο site σας και να παραγγείλει φυσικά, από εκεί? Φυσικά μπορεί και να μπει στο site και μπορούμε να και τηλεφωνικά κιόλας, αναλόγως της ανάγκης του χώρου που έχει και τις δαπάνες που θέλει κάθε άνθρωπος. Πείτε μας ξανά το site, αν θέλετε. Ναι, το site είναι www.alatzadakis.gr. Μπορεί ο κόσμος να μπει μέσα στο site, να δει κάποιες αντλίες θερμότητας και παράλληλα μας πάρει και τηλέφωνο να μπορούμε να το εξηγήσουμε αρκετά πράγματα στο τι μπορεί να καλύψει με την αντλία θερμότητας. Ένα σημαντικό θα ήθελα να προσθέσω ότι οι αντλίες θερμότητας, επειδή όπως είπαμε είναι μια συσκευή που δίνουν ζεστά νερά, μπορούμε παράλληλα να τις συνδυάσουμε με κάποια κάτωπτρα στην ταράτσα, για να το πούμε έτσι πιο απλά, κάποιους καθρέφτες ηλιακού, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν ούτως ώστε η δεξαμενή αυτή που συγκεντρώνει το ζεστό νερό τους θερινούς μήνες και γενικά τις μέρες που υπάρχει ηλιοφάνεια να συγκεντρώνει και ζεστό νερό από αυτούς τους καθρέφτες. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η συσκευή μας, αν χρειαζόταν μία χ ηλεκτρική ενέργεια, θα χρειαστεί πολύ λιγότερο από αυτή που είναι να δουλέψει. Μάλιστα. Υπάρχουν τώρα
inverter και μη inverter. Θέλω να μας πείτε λίγο την διαφορά τους και στο οικονομικό επίπεδο και γενικά. Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, η κατηγορία inverter, για να το κάνουμε όσο πιο απλό γίνεται, κάθε μηχάνημα το οποίο είναι inverter έχει μία ομαλή εκκίνηση. Την ώρα λοιπόν που κάποιο μηχάνημα πάει να ξεκινήσει, την ώρα εκείνη απορροφάει απορροφάει αρκετό ρεύμα. Αυτό τι σημαίνει? Απορροφώντας αρκετό ρεύμα για να ξεκινήσει, έχει και κάποια μεγαλύτερη κατανάλωση. Κάθε φορά που φτάνει την επιθυμητή θερμοκρασία που έχουμε εμείς επιλέξει, αυτό σταματάει αυτόματα. Σταματάει εντελώς. Οπότε, μόλις ξαναξεκινήσει, ξανακαταναλώνει πάλι την ίδια εξίσου μεγάλη ενέργεια για να μπει πάλι σε λειτουργία. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει με τα μηχανήματα που είναι non-inverter, που δεν είναι inverter. Τα μηχανήματα που είναι inverter ξεκινάνε, απορροφούν κάποια ενέργεια, ξεκινάνε, όμως μετά ο κινητήρας, παρόλο ότι μπορεί να φτάσει την επιθυμητή θερμοκρασία, δεν σταματάει. Δουλεύει με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Οπότε κάθε φορά που θέλει να ξαναξεκινήσει, δεν χρειάζεται να ξεκινήσει από το 0, ξεκινάει πάλι από το 1. Όλο αυτό λοιπόν έχει μια σοβαρή οικονομία σε σχέση με τα απλά μηχανήματα. Αν βάλουμε τώρα στην ταράτσα μας κάποιο φωτοβολταϊκό, αυτό θα μας ωφελήσει όσον αφορά την ΔΕΗ? Φυσικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από τη στιγμή που βάζουμε και ένα φωτοβολταϊκό στην ταράτσα μας, έχουμε πλήρη έλεγχο της ενέργειας. Δηλαδή, παίρνουμε ενέργεια από τον ήλιο, παίρνουμε ενέργεια από τον αέρα, οπότε είμαστε πλήρως ανεξάρτητοι από το θέμα κόστους ΔΕΗ. Όμως εδώ θα ήθελα να πω ότι αν και έχουμε και νυχτερινό τιμολόγιο ΔΕΗ, και εκεί βοηθάμε πάρα, πάρα πολύ καλά το οικονομικό κομμάτι της κατανάλωσης. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα είστε και στην επόμενη εκπομπή μας. Σε αυτό το σημείο εμείς, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε να είστε καλά.